σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Είναι γνωστό ότι μας αρέσει να ανακαλύπτουμε όμορφους και ιδιαίτερους χώρους, αλλά και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία τους. Για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για πολλές άλλες δημιουργίες, μείνετε στο Design Life. Για το τεχνικό γραφείο που διατηρούν στην Πτολεμαϊδα, σωστά? Σωστά. Και έχετε έρθει πολλάκι στην Κοζάνη για να επιμεληθείτε πολλούς χώρους. Αυτή τη φορά όμως βρισκόμαστε στο Καρτερόπα. Ένας χώρος που έχει κάνει πολύ εντύπωση για το ιδιαίτερο ύφος του και γενικότερα μας έχετε προκαλέσει αυτή την εντύπωση. Όποτε μπαίνουμε σε ένα χώρο, πιστεύουμε ότι πλέον μπορούμε λίγο να αναγνωρίσουμε το ύφος σας. Το ύφος σας ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή το ύφος είναι περισσότερο στο βιομηχανικό στυλ. Εμείς επιλέγουμε, όχι τόσο πολύ για το κοστολογικό κομμάτι, αλλά επειδή μας αρέσει, επιλέγουμε να αναδείξουμε το κτίριο, την δομή του κτιρίου ως έχει. Δεν καλύπτουμε, δεν χρησιμοποιούμε πολλές ψεύτικες επιφάνειες. Χρησιμοποιούμε το ήδη υπάρχον κτίριο, προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχετε αφήσει και ρουφανές στο πετό και στην οροφή, ναι, και σε άλλα σημεία. Όταν το κτίριο έχει αυτή τη δομή από μόνο του, προσπαθούμε και εμείς να το αναδείξουμε. Πώς σας φάνηκε αυτό το κτίριο του Καρτερόπα? Το κτίριο το γνωρίζαμε από πριν και ως πελάτες, και επειδή είχε ξανατύχει να δουλέψουμε σε κάποια σημειακά κομμάτια πάνω στην καφετέρια που ήταν από πριν, από μόνο του φώναζε ότι έχει πάρα πολύ καλή δομή, έχει δύο επίπεδα, έχει εσωτερική σκάλα. Φαινόντουσαν από πριν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, κάποιοι πέτρινοι τείχοι δηλαδή που υπήρχαν, σε πολύ μικρά κομμάτια όμως. Όταν λοιπόν πήραμε την απόφαση να το ανακαινήσουμε και να κάνουμε μια καινούργια αισθητική, να δημιουργήσουμε μια καινούργια αισθητική στον χώρο, είχαμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, αλλά δουλεύοντας και μέσα στο ίδιο το κτίριο, αφού είχαν βγει βέβαια τα σχέδια, ανακαλύψαμε ότι αποκαλύπτοντας κάποιες επιφάνειες που ήταν καλυμμένες, βγαίνανε πέτρες, βγαίνανε τουβλάκια, βλητιά, τα οποία και εμείς δεν τα ξέραμε, ούτε και οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν ότι υπήρχαν. Πάνω η οροφή, το εμφανές πετό, το οποίο προέκυψε, ο συγκεκριμένος τύπος δομής του κτιρίου, τα οποία ναι, μην είχαμε σαν στόχο στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου project να αναδείξουμε λίγο το αυτό που είπε και ο Γιάννης πριν, το κτίριο σαν κτίριο, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα μας βγει τόσο καλό το αποτέλεσμα στις υφές του. Και πιστεύουμε ότι προσπαθήσαμε και το αναδείξαμε αρκετά καλά. Πάρα πολύ σημαντικό ήταν αυτό που είπα πριν, ότι έχει την εσωτερική του σκάλα, έχει και η σκάλα, ειδικά η παλιά, να το πω, να την ονομάσω, που την αποκαλύψαμε γιατί ήταν κλειστή. Είναι και πιο στενή και δημιουργεί έτσι μια δεύτερη, πιο δεδαλώδη είσοδο, το οποίο για μένα τουλάχιστον γενικά. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο σε έναν χώρο να βλέπεις ότι έχω και άλλη επιλογή, ανεβαίνω από εδώ, βγαίνω από εκεί, μπαίνω. Και τη δεύτερη είσοδο. Που είναι το διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές που λειτουργούσαν. Ακριβώς. Ναι, ήταν από την πίσω πλευρά ουσιαστικά του κτίριου και είναι πάρα πολύ ωραίο το στοιχείο που πάνω έχει την οροφή που ουσιαστικά είναι από πολύ καρβουνικό. Φαίνεται, παίρνει το φυσικό φως. Έχει κάποια στοιχεία δηλαδή που προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε. Έχετε διατηρήσει και κάποια στοιχεία, μάλλον έχετε προσθέσει κάποια στοιχεία πολύ φιλικά και στον άνθρωπο που τον μεταφέρει λίγο. Του μεταφέρει λίγο την αίσθηση της φύσης. Βάλετε τα φυτά, το ξύλο, την πέτρα όπως είπες πριν. Όλα αυτά δίνουν μια οικειότητα στο περιβάλλον για να νιώθει και πιο ευχάριστα ο θαμώνας. Γιατί τα περισσότερα εδώ πέρα είναι χειροποίητα, να το πούμε έτσι, φτιαγμένα, κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον Καρτερόπα. Κάθε τύπου
υπάρχει εδώ μέσα είναι σχεδιασμένο από το γραφείο μας. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από εμάς. Με τη βοήθεια των τεχνικών, πάνω απ' όλα, είναι πολύ βασικό κομμάτι η τεχνική στην κατασκευή του χώρου. Αλλά οτιδήποτε υπάρχει εδώ, βλέπουμε από φωτιστικά, ακόμα και τα πλακάκια που βλέπουμε, μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά είναι σχεδιασμένο το μοτίβο, είναι σχεδιασμένο από εμάς και με τη βοήθεια της εκτύπωσης, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ πλέον και η τεχνολογία, με τη βοήθεια της εκτύπωσης και με τους συνεργάτες μας που προχωράμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η κρίση φέρνει αποτελέσματα, φέρνει τεχνικές, δημιουργικότητα, έρευνα, ναι, λύσεις για να μπορούμε όπως και καινούργιες τεχνικές όπως είναι και η κοπή στα λέζερ, εκτός από τις εκτυπώσεις. Κοπή λέζερ σε ξύλο? Σε ξύλο, σε μέταλλο, σε όλες τις επιφάνειες, σε κεραμικό. Και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, έχετε αρκετές επιφάνειες ξύλου κομμένες με λέζερ. Έχετε τα φωτιστικά γκαρντερόμπα με το λογότυπο που είναι με λέζερ. Ακριβώς. Τα οποία φωτιστικά είναι πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα. Δίνουν και ξεχωριστό φωτισμό σε όλο αυτό. Δεν είναι όμως η μοναδική σας δουλειά. Και όπως είπαμε, τελικά καταλήγουμε το ότι το ύφος σας είναι το βιομηχανικό με, αλλά με πολλά στοιχεία από άλλα ύφη, άλλες εποχές. Αυτό, κοίταξε, είναι αυτό που δεν νομίζουμε, και εγώ και ο Γιάννης πιστεύω, ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο ύφος. Δεν θέλουμε κιόλας να χαρακτηριστούμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο ύφος. Εννοείται πως επηρεαζόμαστε από την τάση της εποχής, ανάλογα με την περίοδο την οποία βιώνουμε. Επηρεαζόμαστε από κάποια κομμάτια τα οποία βλέπουμε στη φύση γύρω μας. Αλλά δεν θέλουμε να θεωρηθούμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο ύφος ή ένα συγκεκριμένο στυλ. Θέλουμε ουσιαστικά σε κάθε δουλειά που κάνουμε να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως καινούριο. Φρέσκο. Φρέσκο. Πάνω απ' όλα αυτό θέλουμε να μας χαρακτηρίσει ως δουλειά. Να είναι οι ιδέες να είναι φρέσκες. Αλλά κατά βάση θέλουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε να είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, αυτό που προανέφερες. Θέλουμε ο άνθρωπος να μπαίνει στο χώρο, να εισπράττει κάτι το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά το εισπράττει, τη φιλικότητα του χώρου. Αυτό ουσιαστικά θέλουμε να πετύχουμε με το σχεδιασμό. Αυτό θέλουμε να είναι το στυλ μας. Αυτό που λέτε ότι στη λεπτομέρεια κρύβει το διάβολος. Ακριβώς. Ο άλλος μπορεί να μην καταλάβει το πώς έχει συμβεί το πράγμα, αλλά θα πάρει την αίσθηση. Αυτό ακριβώς. Η αίσθηση που νιώθει ο πελάτης ή ο καλεσμένος, οποιοδήποτε μπει στον χώρο που έχουμε δημιουργήσει, η αίσθηση να τον κάνει να σκέφτεται ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο χώρος από τους επίλυσης. Να μην είναι δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία. Από τους επίλυσης και μου δίνεις πιο πολύ καλή πάσα, διότι το γραφείο σας, το τεχνικό γραφείο που διατηρείτε λέγεται επίλυσης, το βρίσκουμε στην Τολεμαΐδα, έτσι δεν είναι? Σας βρίσκουμε εκεί, αλλά εσείς μπορείτε να είστε οπουδήποτε. Δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Και είμαστε οπουδήποτε. Εσύ δουλειά είσαι? Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, αρχιτέκτονας. Και Γιάννης. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Και προσπαθούμε να συγκεράσουμε αυτά τα δύο επαγγέλματα τόσο πολύ λένε ότι είναι σε αντίθετα στρατόπεδα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Ο ένας χωρίς τον άλλο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Για τους καλοπροαίρετους. Αυτό συνέβη και στη ζωή σας, γιατί παντρευτήκατε. Όχι μόνο παντρέψατε τη δουλειά σας, είστε σε κάτι και στη ζωή. Έτσι. Κάτι και στη ζωή. And the wheels are turning, dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Oh, play, baby.
Λοζάνη, αλλά σε μία άλλη δουλειά δικιά σας, στο Αγορά. Εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μία ενότητα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το χώρος είναι διαμορφωμένο σε ενότητες. Βρισκόμαστε στην ενότητα του σχολείου, του ταξιδιού, δεν ξέρω. Είναι ενότητες στο μαγαζί. Το σχολείο, ναι, βρισκόμαστε στην ενότητα του σχολείου. Το μαγαζί είναι χωρισμένο σε ενότητες, όντως. Υπάρχει η ενότητα, μαθητική ενότητα, ας πούμε έτσι. Υπάρχει ενότητα του μπακάλικου, που θέλαμε τα παιδιά πάρα πολύ να φτιάξουν ένα τέτοιο χώρο μέσα στο κατάστημα. Και υπάρχει και η ενότητα του καφέ, που είναι η υπόλοιπη σάλα του καταστήματος. Για μια ακόμη φορά καταφέρατε να δέσετε ενότητες μεταξύ τους και πετυχημένα. Προσπαθήσαμε. Πάλι γυρίνα χρώματα βλέπουμε, με βέβαια πινελιές λίγο έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε πιο πολλές αντιθέσεις, ναι. Επειδή υπάρχει το κοντράστι του μαύρου από πίσω το φόντο. Ναι. Λόγω της πολυπλοκότητας και του project, έχουμε εκεί πιο έντονα χρώματα εδώ, έχουμε διάφορα χρώματα, δεν είμαστε τόσο γίνα, έχουμε και, βλέπουμε και στους αεραγούς που τους φωτίσαμε, προσπαθήσαμε να δώσουμε ένταση στην οροφή μέσα στις ουδέτερες αποχρώσεις. Η υλοποίηση ενός project πόσο εύκολη είναι? Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι πολύ δύσκολο. Είναι ο σκοπός. Αυτό πρέπει να πετύχουμε, έτσι, όταν έχουμε κάτι. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι ευχάριστο, πάρα πολύ, αλλά είναι δύσκολο. Πώς νιώθετε όταν τελικά βλέπετε μια δουλειά σας ολοκληρωμένη και όταν βλέπετε ότι ο κόσμος το απολαμβάνει? Αυτή είναι η ανταλλαγή μας. Όταν δηλαδή αντιμετωπίζουμε, γιατί νομίζω ότι όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες, οτιδήποτε κάνει μέχρι να υλοποιηθεί. Αλλά όταν υλοποιείται και βλέπεις το αποτέλεσμα στα μάτια των ιδιοκτητών και μετέπειτα των πελατών που θα έρθουν, αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και νομίζω ότι τα ξεχνάς όλα, και το άγχος και το στρες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι η πρώτη ανταμοιβή που παίρνουμε και σταματάμε εμείς εκεί σαν γραφείο. Εκεί πέρα εξετάζουμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να βρούμε τα λάθη τα οποία κάναμε σε ένα υλοποιημένο project για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τη δουλειά μας. Και δεν γίνεται να μην με ρωτήσουμε ποια είναι τα αγαπημένα σας αντικείμενα, παύλα γωνιές, στο Αγορά. Για μένα προσωπικά είναι ο χώρος στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Είναι γιατί το σχολείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χώρος πίσω που έχει διάφορα αντικείμενα τα οποία τα παιδιά έχουν ψάξει να τα βρουν το κάθε ένα ξεχωριστά. Οι υδρόγοι πάνω μας, οι οποίοι φέρνουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο που καθόμαστε. Ταξιδιάρικη. Ακόμα και το ποδήλατο το οποίο είναι απέναντί μου τώρα, το πρώτο ποδήλατο που θα έπρεπε παραδοσιακά να έχει ένα παιδί, είναι πολύ γλυκά αντικείμενα, πολύ παιδικά αντικείμενα, αλλά με παιδικές αναμνήσεις συνδυασμένα. Και ακριβώς αυτό μου κάνει πάρα πολύ οικείο. Για μένα είναι η είσοδος του καταστήματος με τα γιογιό, το πάπεδο, με το εβραϊκό τύπου πλακάκι και το μπαρ. Είναι εντυπωσιακό το γάμπεδο πραγματικά, αλλά νομίζω ότι τα γιογιό έχω πληροφορηθεί ότι είναι χειροποίητα. Ναι, είναι χειροποίητα, είναι αυθεντικά, ζυγισμένα και παίζουν κανονικά. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κανονικά. Παρόλο που είναι φωτιστικά, μπορείς να παίξεις και γιογιό.
Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Τα περισσότερα μουσεία απαγορεύουν τη λήψη φωτογραφιών από τους επισκέπτες. Κάποια μάλιστα χρεώνουν για αυτό το δικαίωμα. Κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στο Art in Ireland Μουσείο. Το αντίθετο μάλιστα. Σε αυτό το μουσείο οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο χώρο. Το Art in Ireland βρίσκεται στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Τοποθετημένο σε πρώην σταθμό λεωφορείων, άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβρη του 2014 και αποτελεί το μεγαλύτερο διαδραστικό μουσείο των Φιλιππίνων. Πάνω από 200 έργα τέχνης, διάσημα και όχι μόνο, πολλά από αυτά σε 3D, περιμένουν τους επισκέπτες να γίνουν μέρος τους. Κανένα έργο τέχνης δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν γίνει κομμάτι του ο επισκέπτης. Η ποιότητα των έργων είναι καταπληκτική. Οι λύσεις που βρήκαν οι δημιουργοί του για να συμμετέχουν οι επισκέπτες μέσα σε αυτό μοναδικές. Έργα ζωγραφισμένα σε τείχους και δάπεδο, χρησιμοποιώντας προοπτική άποψη, κάνουν τον επισκέπτη να μοιάζει κομμάτι τους. Εάν το επισκεφτείτε, βγάλτε άφοβα όσο πιο πολλές φωτογραφίες μπορείτε. Διασκεδάστε το, διδαχθείτε και δώστε του να καταλάβει. Η νοτιοαφρικανή σχεδιάστρια Leni van der Weyver, πρόσφατα απόφοιτη της Ακαδημίας Jerry Traitreld στο Άμστερνταμ, είναι δημιουργός των τρομακτικών όμορφων παπουτσιών ή αλλιώς Scary Beautiful Shoes. Έχοντας δουλέψει για 7 χρόνια στο χώρο της μόδας, γνωρίζει πια καλά πως οι άνθρωποι υποφέρουν για την εικόνα τους και το τέλειο αποτέλεσμα. Θέλοντας να δηλώσει την απογοήτευσή της πάνω σε αυτό, δημιούργησε το δικό της project με τον τίτλο Scary Beautiful, δηλαδή τρομακτικά όμορφα. Όπως ισχυρίζεται η ίδια, οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι με το πώς φαίνονται, επηρεασμένοι από τα πρότυπα τελειότητας που προστάζει η μόδα, τα οποία έχουν ξεφύγει κλίμακας. Οι άνθρωποι το παίζουν θεοί, προσπαθώντας να τελειοποιηθούν. Το Scary Beautiful είναι ένα project το οποίο εξερευνεί τι βρίσκεται πέρα από αυτή τη μανία τελειότητας, την οποία θέλουν όλοι να κατακτήσουν με την επιβολή απροσδόκητα νέων προτύπων ομορφιάς. Το να είσαι απλά άνθρωπος δεν είναι πια αρκετό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτά τα παπούτσια θα τα ήθελε στην καρδαρόμπα της η Lady Gaga, η οποία ως γνωστό θέλει να ξεπερνάει τα ανθρώπινα πρότυπα και δεν χάνει την ευκαιρία να μεταμορφώνει τον εαυτό της σε κάποιου είδους περίεργης τρελής θεότητας. Εάν γράψετε κατά λάθος με ανεξίτηλο μαρκαδόρο σε ένα λευκό πίνακα, αυτό το κόλπο θα σας βοηθήσει. Απλά καλύψτε αυτό που γράψατε με κανονικό μαρκαδόρο για λευκό πίνακα και μετά σκουπίστε το με ένα χαρτί κουζίνας. Θα θέλετε να κρύψετε άσχημα καλώδια, routers και μικρές συσκευές? Κάντε το απλά με ένα φαλτσέτο και ένα όμορφο κουτί που ταιριάζει με το χώρο σας. Πρώτα βάλτε μέσα τα καλώδια για τις συσκευές για να δείτε πού ακριβώς ανοίξετε την οπή. Έπειτα κόψτε ένα ορθογώνιο σε μέγεθος που θα μπορούν να περνάνε από μέσα τα καλώδια. Τραβήξτε τα καλώδια από την οπή, κλείστε το κουτί, τακτοποιήστε το στην άκρη. Ακόμα μπορείτε να προσθέσετε πλαστικές ετικέτες σε κάθε καλώδιο έτσι ώστε να ξεχωρίζετε πού ανήκει το καθένα εύκολα και γρήγορα. Ένα κόλπο για να μην γλιστράει η μοκέτα σας είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πιστόλι και ένα σωληνάριο ακριλικού λάτεξ. Γυρίστε τη μοκέτα ανάποδα και τραβήξτε μερικές γραμμές με το λάτεξ. Φροντίστε πριν η μοκέτα να είναι καθαρή και στεγνή. Το λάτεξ θα στεγνώσει περίπου σε μία ώρα. Ξαναγυρίστε τη μοκέτα και ορίστε, δεν θα ξαναγλιστρήσει ποτέ. Πλέον που βρισκόμαστε.
είμαστε στην κουζίνα της Νάντιας. Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Και βλέπω εδώ πέρα ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι που εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πολύ υγιεινό. Όχι και τόσο. Δεν είναι. Γιατί καρότα βλέπουμε, αρακά εκεί πέρα και διάφορα λαχανικά βλέπουμε. Εντάξει, το κοτοπουλάκι. Θα βάλουμε και κρέμα γάλακτος, θα κάνουμε και μια κρέμα γάλακτος, μικρή μπεσαμέλ. Έλα μωρέ, μπεσαμέλ τώρα σιγά. Είναι υγιεινά αυτά. Έτσι. Άλλο το παχυτικά και άλλο το υγιεινά. Θα διαχωρίσουμε. Τέλος πάντων, για να παρηγοριόμαστε εδώ πέρα, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα αμερικάνικο είναι, λέγεται chicken pot pie. Είναι μια κοτόπιτα. Ω, κοτόπιτα, πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από την κατσαρόλα να τσιγαρίσουμε τα συστατικά μας και θα καταλήξει στο ταψάκι μας που θα μπει στο φούρνο. Διαφέρει από τη δικιά μας την κοτόπιτα, γιατί εμείς κάνουμε πίτες εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω όχι και πολύ. Έχει μέσα μία μπεσαμέλ, λίγο κρέμα γάλακτος. Είναι λίγο βαρύ, είναι η αλήθεια. Α, είναι βαρύ. Αλλά είναι τα λεγόμενα comfort food που λένε οι Αμερικάνοι. Που σημαίνει. Ότι είναι αυτό το όταν θέλουν να φάνε και να αισθανθούν έτσι μία ζέστη και θαλπορή. Ζέστη και θαλπορή στους καλεσμένους, μία άνεση. Δηλαδή να φάμε όλοι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Το κομματάκι, έτσι το λαχταριστό, το ζεστό που θα κάνουμε αμέσως τώρα. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι κρεμμύδι, δύο φλιτζάνια κοτόπουλο βρασμένο και τεμαχισμένο, δύο φλιτζάνια ζωμό κότας, ένα φλιτζάνι γάλα, ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, 1,5 φλιτζάνι ανάμεικτα λαχανικά, 4 κουταλιές βούτυρο, 4 κουταλιές αλεύρι, ένα φύλλο ζύμης φωλιάτα, ένα αυγό, αλάτι και πιπέρι. Έχω βάλει λίγο λάδι στην κατσαρόλα μου και θα τσιγαρίσω το κρεμμύδι και τα λαχανικά. Τα λαχανικά μας έχουν μαλακώσει, θα ρίξουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει το βούτυρο, θα ρίξουμε το αλεύρι και θα ανακατέψουμε καλά μέχρι να απορροφηθεί όλο. Έπειτα θα ρίξουμε το γάλα μας, την κρέμα γάλακτος και το ζωμό κότας. Θα ρίξουμε το κοτόπουλο μας, αλάτι και πιπέρι. Και θα περιμένουμε μέχρι να πήξει η σάλτσα μας. Μοσχό μυρίζει. Πολύ ωραίο. Υποφέρω. Και δεν τελείωσε ακόμα. Δεν τελείωσε ακόμα. Για πες μου, τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, έχει πήξει τώρα η σάλτσα μας η λευκή. Θα το βάλουμε σε σκεύη, τα οποία είναι ανθεκτικά για το φούρνο μας. Mm-hmm. Συνήθως βάζουμε αυτά τα πύληνα έτσι για να είναι όμορφα. Τυρίμαχα σκεύη. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ σήμερα σας έχω ένα μικρό για ατομικό και ένα πιο μεγάλο για... Α, για μένα το μικρό. Το ατομικό για σένα. Πραγματικά μυρίζει. Θεσπέσια. Αυτό μπορούμε να το φάμε και έτσι, χωρίς να το βάλουμε σε πίτα. Ναι, βέβαια. Αν το αφήσεις όχι τόσο να πήξει, ναι, μπορείς να το φας και σαν σουπίτσα. Σαν σούπα. Είναι το κανονικό. Αν πλάτες, θα το βάλουμε με τη σφολιάτα. Έτσι. Πάμε το δούμε. Στο τέλος θα βάλουμε και λίγο θυμάρι. Τελευταίο στάδιο που είναι να σκεπάσουμε πάνω με σφολιάτα. Την πίτα μας. Πρέπει να ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο για τη σφολιάτα. Είναι έτοιμη η σφολιάτα από αυτή που θα χρησιμοποιήσω. Απλά αυτό που χρειάζεται είναι να αφήσουμε το μείγμα μας να κρυώσει και ύστερα να προσθέσουμε από πάνω τη σφολιάτα. Γιατί αλλιώς θα λιώσει και δεν θα έχει ωραίο σχήμα. Για το πάθος της σφολιάτας πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο. Όχι, όχι. Το φύλλο, το κανονικό θα κόψουμε και θα το βάλουμε να το κάνουμε όμορφο. Και μου άρεσε που πρόσθεσες και φρέσκο θυμάρι. Ειδικά για τις ιώσεις, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είναι αντιϊκό το θυμάρι. Χρησιμοποιείται και αντιπυρετικό.
Επίσης, από ό,τι θυμάμαι, ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε μπάνιο μέσα στο θυμάρι για να διώχνει λίγο τους ψήλους και όλα αυτά τα παράσιτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα. Και κάνει καλό και σε όλο το πεπτικό μας σύστημα. Είναι πάρα πολύ ευεργετικό. Ωραίο αυτό. Και θα δώσει βέβαια και πολύ ωραία γεύση και μυρωδιά στο φαγητό μας. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, για να το δούμε. Έχει βγει, όπως την είπαμε, chicken pot pie. Chicken pot pie, γιατί είναι μέσα στο κεραμικό, έτσι, ναι, pot, ναι. Πίτα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία και εμφανισιακός, μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Μόνο να το δοκιμάσω. Έχεις να μας πεις έτσι κανένα tip, κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Το ψήσαμε στους πόσους βαθμούς. Στους 200 με 250 σε υψηλή φωτιά, πάνω κάτω, για περίπου 1 τέταρτο με 20 λεπτά. Ίσα για να χρυσήσει η σφαλιάτα μας. Συνολικά δηλαδή χρειαστήκαμε πόσο χρόνο εμείς τώρα για όλο αυτό. Το πολύ... Πόσο κάναμε. Μισή ώρα. Μισή ωρίτσα. Σε μισή ώρα έχουμε κάτι πάρα πολύ νόστιμο και εμφανισιακώς πολύ ωραίο για να κεράσουμε και καλεσμένους. Και ελπίζω και γευστικό. Εγώ το ξέρω σίγουρα ότι θα είναι γευστικό καλό, γιατί ό,τι έχεις κάνει είναι καλό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και μυρίζει ήδη. Να το κόψουμε. Βεβαίως. Πώς κόβεται αυτό τώρα, τι είπα. Θα το κόψουμε με μια κουταλίτσα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μαχαίρι. Δεν είναι πίτα κανονική. Θες να κόψουμε το μικρό. Θέλεις. Θα κόψουμε το μικρό. Πραγματικά πεντανόστιμη. Και να μου άρεσε. Περίεργη, είναι βασικά φαγητό είναι. Μπορούμε να το κάνουμε και για μεσημεριανό. Έτσι. Είναι πλήρες. Έχει και τη σφαλιά από πάνω, αντί για ψωμάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε γρήγορα για να συνεχίσουμε να τρώμε με την άνθρωσή μας. Σας ευχαριστούμε. Κάντε κοτόπιτα, chicken pot pie και θα μας θυμηθείτε. Ευχαριστούμε. Μας ευχαριστούμε. Μας ευχαριστούμε. Don't you cry, gonna make a pie, gonna make a pie with a heart in the middle. Baby, don't be blue, gonna make for you, gonna make a pie with a heart in the middle. Gonna be a pie from heaven above, gonna be filled with strawberry love. Baby, don't you cry. The sun.
could have made it. Just next time, wake me up a little earlier.